Τον κύριο Βερναδάκη, βέβαια, στη νέα Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Αγαπητέ Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή μου και μεγάλη ευθύνη ταυτόχρονα να λαμβάνω σήμερα την ηγεσία, την πολιτική ηγεσία του αυτονομημένου ξανά Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ενός Υπουργείου στο οποίο χτυπάει καρδιά της δημόσιας διοίκησης της χώρας μας. Και είναι τιμή μου να παραλαμβάνω από το φίλο Χριστόφορο το χαρτοφυλάκιό του. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε όλοι εδώ σήμερα. Όλοι εσείς που πραγματικά αποτελείτε τη ραχοκοκαλιά και την ψυχή αυτού του Υπουργείου. Για να έχουμε έστω και έτσι μια πρώτη γνωριμία. Ταυτόχρονα μέσα από εσάς θέλω να απευθυνθώ όμως, αν μου δίνετε η ευκαιρία, στο σύνολο των δημοσίων λειτουργών της χώρας μας. Κυρίες και κύριοι, εσείς έχετε παρευρεθεί σε, φαντάζομαι, αρκετές φορές σε τελετές αντισημερινή, γιατί το πολιτικό προσωπικό τελεί υπό την αίρεση της ψήφου, ενώ η δημόσια λειτουργία εδώ και 105 χρόνια, δηλαδή από το Σύνταγμα του 1911, τελούν και καλώς μετά από υπό την συνταγματική εγγύηση της μονιμότητας. Εμείς ερχόμαστε εδώ για να συνεργαστούμε και να υλοποιήσουμε αποτελεσματικά τους πολιτικούς και κυβερνητικούς μας στόχους, όπως η υλοποίηση κρίσιμων κοινωνικών παρεμβάσεων, η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, η ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή και η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων φυσικά δεν νοείται χωρίς αντίστοιχη διοικητική ανασυγκρότηση. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι εδώ και δεκαετίες διαμορφώθηκε μια γραφειοκρατική αντιπαραγωγική και τελικά επιζήμια αντίληψη για το δημόσιο τομέα σε σχέση με την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Οι δυσλειτουργίες του δημοσίου διογκωνόταν κατά καιρούς με αποσπασματικές παρεμβάσεις, αναξιοκρατία, μικροπολιτική του χρήση και συχνά ιδιοκτησιακή αντίληψη. Διαμορφώνοντας σιγά σιγά μια ιδιότυπη ανισοτιμία στην παροχή των υπηρεσιών του και ένα διαχρονικό και σταθερό ανάχωμα στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Τα παραπάνω φυσικά δεν ήταν νομοτελειακά προδιαγεγραμμένα, καθορίστηκαν από συγκεκριμένες πολιτικές, σχεδιασμένες συχνά πίσω από κλειστές πόρτες. Άλλοτε εξυπηρετούσαν βραχύβια πολιτικά αφηγήματα, σας θυμίζω τον εξυγχρονισμό, την επανίδρυση, και άλλοτε δημιουργούσαν πλαστά πολιτικά προφίλ. Σας θυμίζω την πολιτική αιμονή με την οποία το 2014 η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου προχώρησε σε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Από την ίδια θέση που σήμερα βρισκόμαστε εμείς. Μια απόφαση που δεν ήταν γραμμένη, δεν είναι γραμμένη με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Υπουργείου μας. Στην περίοδο των μνημονίων, η δομική κρίση που αντιμετώπιζε η δημόσια διοίκηση, αντί να αντιμετωπιστεί, διωγγώθηκε ακόμα περισσότερο. Πολλό δε μάλλον, η δημόσια διοίκηση χρησιμοποιήθηκε για να εξυπηρετήσει νεοφιλελεύθερες αντιλαϊκές στοχεύσεις μέσω της χρήσης της την ενίσχυση του κοινωνικού αυτοματισμού. Μια επιλογή επικίνδυνη γιατί ναρκοθέτησε την κοινωνική συνοχή. Η λειτουργία του δημοσίου τομέα συχνά παρουσιαζόταν συνειδητά, τεχνητά και απολύτως εσφαλμένα όμως, σαν η ανέγκυχτη και ευνοημένη της οικονομικής κρίσης. Η δική μας πολιτική στόχευση και πρακτική βρίσκεται ακριβώς στον αντίποδα. Και αυτό έχει ήδη διαφανεί από την πολιτική και τις πρακτικές που ακολούθησαν οι προκάτοχοί μου. Ο δικός μας χάρτης είναι η διαμόρφωση ενός δημόσιου αποτελεσματικού τομέα μέσα από το δημοκρατικό προγραμματισμό και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, με σταθερές αρχές στη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Μια δημόσια διοίκηση φιλική και ανοιχτή σε όλους, χωρίς προνομιακά συναλλασσόμενους με αυτή. Μια σοβαρή, αποτελεσματική, γρήγορη και λειτουργική δημόσια διοίκηση που θα στέκεται δίπλα και όχι απέναντι στον πολίτη. Με την παράλληλη θεσμική θωράκιση εργασιακών συνθηκών και λειτουργιών που θα απελευθερώσουν το πλούσιο και έμπειρο επιστημονικό δυναμικό. Με την αποκατάσταση του ρόλου του δημόσιου λειτουργού ως παραγωγική μονάδα και όχι ως γραφειοκρατικό εμπόδιο. Υψηλά ιεραρχημένο μέλημά μας, το οποίο απολύτως είμαι σίγουρο ότι συμμερίζεστε όλοι εσείς, είναι η διαφύλαξη της αξιοπρέπειας του πολίτη όταν αυτό συναλλάσσεται με το δημόσιο. Πιάνουμε λοιπόν το νήμα από εκεί που το άφησαν οι άξιοι συνάδελφοί μου και οι προκάτοχοί μου υπουργοί. Ο Γιώργος ο Κατρούγκαλος, ο Χριστόφορος ο Βιναρδάκης, η συμβολή του Παναγιώτη, είπαμε ότι έτσι κι αλλιώς έρχεται από πολλές πλευρές.
Οι προκάτοχοί μου στην ίδια θέση, με βαθύ σεβασμό στη δημόσια διοίκηση και προσήλωση στην ενίσχυση του δημοκρατικού και κοινωνικού χαρακτήρα των δημοσίων υπηρεσιών. Σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ελπίζω, πιστεύω, δεν ελπίζω, ότι η συνεργασία μας θα είναι άριστη και αποδοτική. Και θέλω να ξέρετε όλες και όλοι ότι η πόρτα μου είναι πραγματικά ανοιχτή σε όλους. Είτε έναν-έναν, είτε στις συλλογικότητες που σας εκπροσωπούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είδαμε και τον κύριο Κουρμπίνγκ.